Λοιπόν, να σας πω λίγο πού βρισκόμαστε. Mm-hmm. Βρισκόμαστε στη μονάδα θαλάσσιας εκτροφής της Ελόντα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο παραγωγό και προμηθευτή για τσιπούρα και λαβράκι παγκοσμίως. Mm-hmm. 40.000 τόνοι ψάρια σε 55 εκτροφεία ανά την Ελλάδα. Μιλάμε για μια εταιρεία κολοσσό. Από αυτόν εδώ τον όρμο παράγονται τσιπούρες και λαβράκια που έχουν βραβευτεί παγκοσμίως. Όπως καταλάβατε, σήμερα θα βουτήξουμε στα βαθιά. Όταν άκουσα από τον σεφ ότι σήμερα θα πάμε στα βαθιά, λίγο αγχώθηκα γιατί ξέρω μπάνια, αλλά όχι για τα βαθιά. Λοιπόν, φρέσκο ψάρι. Σε όλους μας αρέσει, όλοι το τρώμε. Ως επαγγελματίες το μαγειρεύουμε. Αλλά επειδή ο Σωτήρης είπε ότι σήμερα θα πάμε στα βαθιά, θα πρέπει όντως να πάμε στα βαθιά, θα επιβιβαστούμε. Γιατί σήμερα θα πρέπει να αλλιεύσετε τα ψάρια τα οποία θα κληθείτε να μαγειρέψετε. Ωραία! Είναι κάποιος που δεν ξέρει κολύμπι? Τι να πω, ότι θα ερχόμουν στο MasterChef για να ψαρέψω και όλες αυτό, δεν το περίμενα. Έχουμε βέβαια σήμερα ένα πλεονέκτημα από την άλλη ομάδα. Έχουν μόνο μια αρκούδα τον Αργύρι, ενώ εμείς είμαστε δύο. Ως γνωστό, στις αρκούδες αρέσουν τα ψάρια, οπότε θεωρώ ότι έχουμε πλεονέκτημα. Όχι απλά ήμουν σίγουρος ότι θα μαγειρέψουμε ψάρια, αλλά ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα το ψαρέψουμε κιόλας. Άρα εμείς ανεβαίνουμε και εσείς κολυμπάτε. Είναι και μερικοί που επιπλέον, σεφ. Η φελή επιπλέον. Εντάξει, η χοντρή επιπλέον. Η χοντρή καμιά φορά. Έτσι μαδούρια. Κωστάκι. Τέλεια. Δεν μιλούσε σε μένα. Εγώ δεν επιπλέω, εγώ κολυμπάω. Όχι με την κόκκινη, λέω σαν φελό σας. Δεν τα πει σε μένα. Εγώ πάντως κολύμπι ξέρω. Ενδεχομένως να είναι και το μοναδικό άθλημα στο οποίο είμαι καλός. Δεν έχω πρόβλημα. Αν χρειαστεί να κολυμπήσουμε, θα κολυμπήσουμε. Οπότε, παιδιά, σήμερα θα μαγειρέψουμε εδώ. Όχι ακριβώς εδώ. Οπότε, πάμε να επιβιβαστούμε για να πάμε στις κουζίνες. Πάμε. Πάμε. Τσίκυλη στη μέση, εσύ, ε. Ναι, για να μην κάνεις απειλία και μπατάρι. Ο Τσίκυλης από εδώ, η άλλη από την άλλη. Ενώ μ' άρεσε όλη η διαδικασία, νερό, θάλασσα, ψάρια, βλέπω να μας βρίσκουν σε κανένα ωκεανό μέσα και να είμαστε σαν τους ναυαγούς. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον σήμερα. Θα είναι μεγάλη πρόκληση σίγουρα. Δεν ξέρω τι μας περιμένει ακόμα. Η μόνη ένδειξη είναι ότι θα πρέπει αυτό που θα μαγειρέψουμε να το ψαρέψουμε κιόλας. Οπότε ας ελπίσουμε να είναι γεμάτα τα δίχτυα μας. Παιδιά, έχετε πάρει θέση στις κουζίνες σας. Η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω το σκηνικό που βλέπω. Ακούστε ποιο είναι το θέμα τώρα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ψαρέψετε τα ψάρια που θα μαγειρέψετε. Καλό, ε! Καλό, σεφ! Πολύ καλό. Καλό! Πολύ καλό! Έχετε 10 λεπτά χρόνο για να ψαρέψετε όσα περισσότερα ψάρια μπορείτε. Η ομάδα που θα το καταφέρει θα έχει αβαντάζ 10 λεπτών στη μαγειρική. Κατανοητό. Ναι, σεφ. Δεν σας ακούω. Ναι, σεφ. Και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να χάσουμε στο ψάρεμα. Είπαμε. Δεν. Τουλάχιστον να ψαρέψουμε. Πάμε. 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 Φέρε, Χρήστο! Βάλε από εκεί κάτω. Πάρε πιο δεξιά, πιο δεξιά, πιο δεξιά. Πάρε, πάρε. Πολύ ωραία, κράτα αυτό. Εδώ που τα φέρνετε. Πάρε, Τσικυλή! Έλα! Κάμα! Μίτσο! Κάμα εσύ! Μίτσο! Εδώ, εδώ, εδώ. Εσύ! Γρήγορα μου δίνεις! Ξεκινάμε, σημαίνει ένα τουρλουμπούκι εκεί, δεν ξέρει ποιος πάει πού, τι κάποιος κάνει τι. Βλέπω το Μιτσά να τραβάει εκεί σαν την αρκούδα κάτι δίχτυα, παίρνω την απόχη, πήγαινα, λες και εγώ το όπλο επόμου. Έχεις μοιάσει! Πάρ' το, σέβος το! Σε μένα! Εσύ, εδώ, εδώ, εδώ! Εσύ, έλα πιο δοσάβα! Έλα πιο δοσάβα! Κατέβα! Έλα να είναι πάνω! Ένα να είναι, πιάσε! Έλα πιο δοσάβα, έλα πιο εδώ! Κατάγω δίχτυ! Πιάσε! Δώσ' μου! Πάρε!
Βγάλτο, βγάλτο, ό,τι έχει, βγάλτο. Έπιασα, 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 τρία, πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Βάλε, βάλε. Έλα, έλα. Μάγκη. Τζορτζί, το έχεις. Έλα μέσα, έλα. Έλα, Χριστιανέ, έλα. Μπορώ, πάμε. Τι έχω ζήσει γυναίκα σε αυτή τη δοκιμασία, τίση. Εγώ κατέθεσα όπλα εκείνη την ώρα. Λέω, δεν μπορώ, αποχωρώ. Ευτυχώς που είχα τον Τζόρτζι, τον ποντικό μικρούλι. Πήγαινε τα κουτιά με τα ψάρια μέσα στον πάγο. Ήταν φοβερή δύναμη εκείνη την ώρα ο Τζόρτζις. Το μάγκες, ελάτε γρήγορα στα μοσχένας. Ωραίας! Πάμε, πάμε, πάμε. Έλα. Θα βάλω από εδώ. Έρχομαι. Από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Πάμε. Πάμε, μάγκες, εδώ. Καπός. Εδώ. Εδώ. Εδώ από κάτω, μπες. Έτσι! Έτσι! Και όταν πήρα χαμπάρι ότι πρέπει να φέρω τα δίχτυα επάνω, τα δάγκωνα με το στόμα τα φέρνα, τα δάγκωνα και τα ξανατράβω με το στόμα τα κρατάγα. Εντάξει, ήταν μια φοβερή δοκιμασία και παίζουμε μπάλα. Σε σταθερό μέρος, παιδιά. Έλα, τι μου. Πάμε, πάμε, πάμε. Έλα κι άλλα, πάμε. Άστο, άστο, πάρε αυτό. Πάμε, έλα. Έλα, το έχουμε. Πάμε, έλα. Έλα. Πάμε. Έχετε ακόμη 3 λεπτά. Έλα! Μπράβο, εκεί. Έλα! Πάμε, Μωριαρκούδα! Έλα! Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Έτσι, 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 ρε. Ξαναβουτάω σχεδόν ολόκληρος μέσα. Βγάζουμε μια ψαριά, 30-40 ψάρια. Λέω, εδώ είμαστε. Πάμε, Σημεωνίδη, κράτα το δίχτυ να μπω μέσα ολόκληρο. Έλα! 1, 2, 3. Κράτα, κράτα, κράτα. Περίμενε, έλα. Θα σου τρίβω. Δεν με... Έλα. Έλα! Από όχι άλλοι! Από όχι άλλοι, μαγκές! Αδιάστα, για φεύγουνε! Φεύγουν τα ψάρια, ρε! Στη γυριολεξία, ζωντανό, σπαρταριστό ψάρι. Έλα, ρε, το πόξ, ρε! Μπράβο, Χρυσάρα! Δεν γίνεται, μπράβο, Σάβα! Πανικός. Έπρεπε να μαζέψουμε τώρα δεν ξέρω κι εγώ πόσα ψάρια, όσα πιο πολλά μπορούσαμε. Οπότε δίναμε εκεί πόνο. Αργέρι, φέρε εδώ, φέρε εδώ. Πάμε, έλα, έλα, έλα. Πάρ' το, φύγε. Φέρε, Σάμπα. Πάμε. 30 δεύτερα ακόμη. Πάρε, πάρε, πάρε κι άλλα. Έλα. Γρήγορα. Σε μένα. Περίμενε. Ρώστα. Φέρε εδώ. Συνδύο, συνδύο. Πάμε. Τέλος χρόνου. Τέλος χρόνου. Εντάξει. Αφήστε τις αγώδες κάτω. Τέλος χρόνου. Πιστεύω ότι έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Ψαρέψαμε πάρα πολύ καλά. Και αν δεν βρούμε βουλιά σαν μάγειρες, θα πάμε στη Σελόντα. Βάλτα. Βάλτα, ό,τι έχουμε στην απόσταση. Βάλτα, ρε. Πάρε τα μέσα. Τέλος χρόνου. Είμαι σίγουρος ότι έχουμε μαζέψει πολλά ψαριά. Αν είχαμε βρει τη ροή μας, τη σειρά μας από την αρχή, γιατί θέλαμε 2-3 λεπτά να βρούμε έτσι το χρόνο μας, σίγουρα θα ήμασταν στα ουράνια αυτή τη στιγμή. 139. Πάρ' το. Είναι άλλο ένα. 140 μαζί. 140. Ωραία. Πω. Καλά, μια χαρά. Μια χαρά ήταν. Μέσα 10 λεπτά, 140. Τιμό, έλα βάλε νερό στα χέρια σου για να πέσει τρομοκρασία. Ναι. 140 στον αριθμό. Ακούγεται πολύ καλός αριθμός. Δεν έχουμε ψαρέψει τόσα ψάρια ποτέ, πιστεύω κανείς. Αναμένουμε να δούμε τους αντιπάλους. 46. 47. 47. Πάμε άλλο ένα. Άλλο ένα. Υπάρχει άλλο ένα κάπου, το είδα. Να το! 48. 148! Τέλος! Επειδή το θέλαμε και το δείξαμε, πιστεύω ότι έχουμε νικήσει. Λοιπόν, παιδιά, πολύ καλή ψαριά και για τις δύο ομάδες. Καλύτερη όμως για την μπλε ομάδα. Ναι! Μπράβο, μπράβο. Yeah, παιδιά, η οποία κερδίζει το πλεονέκτημα των 10 λεπτών. Μπράβο, ρε. Ο χρόνος μαγειρικής είναι 60 λεπτά. Η μπλε ομάδα έχει συν 10, οπότε 70. Η οποία θα ξεκινήσει και πρώτη τη μαγειρική. Χάσαμε για 8 ψαράκια, δεν έγινε κάτι. Τα πήγαμε και οι δύο ομάδες πολύ καλά. Εντάξει, έχουμε ένα παίκτη παραπάνω, θα έχουν 10 λεπτά παραπάνω η μπλε. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι δίκαιο. Παιδιά, τα δεδομένα...